Χάρη του Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 1042 από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, το πρώτο κεφάλαιο και το 9 εδάφιο. Πρώτο κεφάλαιο, αλφα κεφάλαιο, 9 εδάφιο, σελίδα 1042. Δια τούτο, και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι, να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, δια να περπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάνε έργων αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμικα το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς, ευχαριστούντες τον Πατέρα ως τους έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ως της ελευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλείαν του αγαπητού αυτού Υιού, στον οποίον έχομεν την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ως της είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως της είναι αρχή, πρωτότοκος των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησε ο Πατήρ να κατοικήσει παν το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν η ειρηνοποιή σας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού είτε τα επί της γης είτε τα εν της ουρανής. Και εσείς, είτε εσείς είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως διήλαξε προς εαυτόν δια του σώματος σαρκούς αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε στην πίστη, τε θεμελιωμένοι και στερεοί και μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου το οποίο νικούσατε, του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτέσιν την υπό των ουρανών, του οποίου ο Παύλος, εγώ ο Παύλος έγινα υπηρέτης, τώρα χαίρω εις τα παθήματά μου δια σας και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού το οποίον είναι η Εκκλησία, της οποίας εγώ έγινα υπηρέτης, κατά την οικονομία του Θεού, την εις εμέ δοθήσα δια σας, για να εκπληρώσω το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, το μυστήριον το οποίο ήταν αποκεκριμένον από αιώνων και από των γενεών, τώρα δε φανερώθη στους Αγίους αυτού, εις τους οποίους η θέληση ο Θεός να φανερώσει της ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, ως της είναι ο Χριστός εις εσάς η ελπίς της δόξης, τον οποίον εμείς κηρύττωμεν, νουθετούντες πάντα άνθρωπον και διδάσκοντες πάντα άνθρωπον εν πάση σοφία, για να παραστήσομεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού, εις το οποίον και κοπιάζω, αγωνιζόμενος κατά την ενέργεια αυτού, την ενεργουμένη εν ημίν μεταδυνάμεως. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν την επιστολή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει στους Κολοσσαείς, στην εκκλησία την εν Κολοσσές, στην οποία δεν έχει περάσει ποτέ, δεν τους γνωρίζει, αλλά την ξέρει πάρα πολύ καλά από αυτά τα οποία έχει περιγράψει σε αυτόν ο Επαφράς ο σύνδουλός του, τον οποίον ο Θεός χρησιμοποίησε για να δημιουργηθεί η εκκλησία εν Κολοσσές. Και αυτό που του έχει περιγράψει είναι ότι οι μαθητές, οι χριστιανοί, οι Άγιοι αδελφοί εν Κολοσσές έχουν πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και εμπιστοσύνη στο Χριστό, έχουν αγάπη εγκεχημένη στις καρδιές τους δια Πνεύματος Αγίου για όλους τους Αγίους και έχουν και ελπίδα βεβαία και ασφαλή στην καρδιά τους για τη χάρη του Θεού και για την κληρονομιά που ο Θεός έχει προσδιορίσει και έχει προετοιμάσει για όλους τους Αγίους
οι οποίοι δέχθηκαν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όπως οι αδερφοί εν Κολοσσές, ώστε από την ημέρα που άκουσαν και γνώρισαν για τη χάρη του Θεού εν αληθεία, γιατί υπάρχει η χάρη του Θεού όχι εν αληθεία, όταν διαστρέφουν, όπως λέγει ο Απόστολος Ιούδας στην επιστολή του, διαστρέφουν τη χάρη του Θεού εις ασέλγεια, καθώς σκέπτονται λανθασμένα, διαστρέφοντας τη χάρη του Θεού, όπου οι άνθρωποι κατά χάριν όλοι σωθήκαμε δια της πίστεως στο όνομα του Χριστού, αλλά για να διατηρείται η σωτηρία μας, αφενός μεν η πίστης μας πρέπει να έχει έργο υπακοής, η ζωή μας σκόπο αγάπης, αλλά και η χάρη του Χριστού να μας διδάσκει. Δηλαδή, αν δεν διδασκόμεθα από τη χάρη του Θεού που εφανερώθη πάντα στους ανθρώπους, αλλά διδάσκει ημάς, αν δεν διδασκόμεθα από τη χάρη του Θεού, δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο έλεος του Θεού και στην παρουσία του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας διδάσκει να αρνόμεθα πάντοτε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, για την καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη και μας οδηγεί έξω από το θέλημα του Θεού στην ασέβεια, και γεμίζει η καρδιά μας από τις μέριμνες τις βιωτικές. Ευχαριστούμε το Θεό που η χάρις του Θεού μας διδάσκει να αρνόμεθα, να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες. Αντιθέτως, μάλιστα, μας διδάσκει να ζούμε δικαίως, αγίως και ευσεβώς σε αυτό το παρόντα πονηρό αιώνα. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά να επιποθούμε την παρουσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αφού λοιπόν άκουσαν και γνώρισαν τη χάρη του Θεού εν αληθεία, τότε πληροφορήθηκε ο Απόστολος Παύλος από τον Επαφρά, αλλά και από το Πνεύμα το Άγιο, ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πλέον σε αυτή την εκκλησία καρποφορεί, έχει καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα στα άτομα, στις οικογένειες και σε ολόκληρη την εκκλησία. Και είναι, αδελφοί αγαπητοί, ιδιαίτερο δώρο από το Θεό να γνωρίζουμε τη χάρη του Θεού εν αληθεία, ώστε το Ευαγγέλιο του Χριστού να ενεργείται μεταξύ των πιστευότων και να καρποφορεί στη ζωή μας, ώστε η ζωή μας να αυξάνει πνευματικά, δηλαδή να ευωδούται η ψυχή μας, να έχουμε πνευματική αύξηση για να απολαμβάνουμε το έλεος του Θεού και την ευλογία του Θεού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησία, την ιδιαίτερη αυτή εκκλησία, που όταν απ' αρχής έλαβε τη χάρη του Θεού εν αληθεία και έμεινε στη χάρη του Θεού διδασκόμενη από τη χάρη του Θεού, και το Ευαγγέλιο καρποφορούσε αυξάνοντας την ευλογία σε πνευματική ζωή, σε πνευματική αύξηση και των ανθρώπων των πιστών και των οικογενειών και της Εκκλησίας, τώρα ο Απόστολος Παύλος σκέφτεται ότι πρέπει να προσευχηθεί στον Πατέρα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού για να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο πνευματικά, να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Και για να αυξάνονται ακόμη περισσότερο πνευματικά, θα πρέπει ο Θεός να γεμίσει την καρδιά τους από την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Μόνο ο Θεός μπορεί, όχι μόνο να διδάσκει, αλλά και να καθοδηγεί. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, γιατί μόνο ο Χριστός είναι δάσκαλος καλός και καθηγητής καλός, που μπορεί και να διδάσκει,
αποκαλύπτοντας τη δικαιοσύνη του Θεού με το Ευαγγέλιο του, αλλά και να οδηγεί, να καθοδηγεί τον άνθρωπο στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Γιατί αν δεν γνωρίζουμε, δηλαδή δεν πλημμυρίζει την καρδιά μας ο Θεός με την επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε δεν μπορούμε και να περπατάμε στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και επειδή ο Απόστολος Παύλος ξέρει πόσο σημαντικό είναι όχι να ζούμε κατά το Πνεύμα, αλλά να περπατάμε κατά το Πνεύμα, πόσο σημαντικό είναι να μην είμαστε επιλύσμονες ακροατές του Λόγου του Θεού, αλλά εκτελεστές του Λόγου του Θεού. Πόσο σημαντικό είναι όχι μόνο να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αλλά και να περπατάμε σε αυτό με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως. Σοφίας για να ξέρουμε το θέλημα του Θεού και πνευματικές συνέσεως για να ξέρουμε πώς περπατάμε, εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού που μας αποκαλύπτει ο Θεός. Δεν είναι μόνο να ξέρουμε το θέλημα του Θεού, αλλά ίσως το σημαντικότερο είναι και να γνωρίζουμε πώς πρέπει να περπατάμε, να ζούμε, να στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού εκπληρούντες το θέλημα του Θεού. Μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά μην μπορούμε να το εκπληρώσουμε. Μπορεί να μπορούμε να το εκπληρώσουμε αν το ξέρουμε. Απαραίτητα είναι και τα δύο. Και αυτά γίνονται μόνο με αποκάλυψη Θεού. Με πνευματική σοφία για να ξέρουμε ποιο είναι και με πνευματική σύνεση για να ξέρουμε πώς θα το εκπληρώνουμε. Αυτά ο Απόστολος Παύλος τα ξέρει και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει αν ο Θεός δεν του αποκαλύψει. Και ο Θεός για να του αποκαλύπτει εν πάση πνευματική σοφία και πνευματική σύνεση το θέλημά του, είναι απαραίτητο ο Ιησούς Χριστός να μεσητεύει για μας. Και ο Χριστός θα μεσητεύει για μας είτε για να μετανοήσουμε, είτε για να αυξηθούμε στην πίστη, είτε να έχουμε κόπο αγάπης, είτε η ελπίδα μας να είναι μόνο ο Χριστός όπως τον περιγράφει η Γραφή. Εάν τα έχουμε όλα αυτά, τότε έρχεται το ωραίο αυτό δώρο που ο Θεός κάνει να μας πλημμυρίζει με την επίγνωση του θελήματος του Θεού εν πάση σοφία και πνευματική σύνεση. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται ένας ιδιαίτερος χριστιανός που περπατάει αξίως του Κυρίου. Του Κυρίου, ποιος είναι ο Κύριος, ο Κυρίαρχος. Αυτός στον οποίον έχει θεωθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη. Να περπατάς αξίως του παντοδύναμου, του βασιλιά των βασιλιάδων και του Κυρίου των Κυρίων. Εάν περπατάς αξίως, τότε ευαρεστείς τον Θεό κατά πάντα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με την ισχύ σου, με τη δύναμή σου, με τη δική σου τη σοφία και τη δική σου σύνεση. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη μεσητεία του Χριστού. Και η μεσητεία του Χριστού μπορεί να έλθει εάν πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να προσεύχεται για μας στον Πατέρα, στην αδυναμία μας να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, στην αδυναμία μας να έχουμε επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για μας
με στεναγμούς αλαλήτους προς τον Πατέρα. Ο Πατέρας γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου και η προσευχή μας είναι αποτελεσματική. Και αν θέλουμε η προσευχή μας να είναι αποτελεσματική κατά πάντα σε όλα τα ζητήματά μας, είναι απαραίτητο να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Θεό με επίγνωση της αδυναμίας μας, ώστε καθώς ο Παράκλητος συναντιλαμβάνεται την αδυναμία μας, τι θα πει συναντιλαμβάνεται, εσύ την αναγνωρίζεις και την καταλαβαίνει και ο Παράκλητος. Εάν εσύ δεν την αναγνωρίζεις, ούτε ο Παράκλητος μπορεί να συναντιλαμβάνεται την αδυναμία σου. Και για να γνωρίσουμε την αδυναμία μας, αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ταπείνωσης, λέγοντας «Δεν μπορώ, Κύριε», και αναγνωρίζοντας τα λόγια του Χριστού, «Άνεφε μου, δεν δίνεστε να κάμετε ουδέν». «Δεν μπορώ, Κύριε, να γνωρίζω το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο, αν εσύ δεν μου το αποκαλύψεις». Και αυτή είναι η αρχή, αλλά και το τέλος. Η αρχή, μόνο ο Πατέρας μας αποκάλυψε ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν μπορεί να μας το αποκαλύψει άνθρωπος αυτό, όσο και να μας διδάσκει, όσο και να μας το λέει. Μέσα στην καρδιά μας μόνο ο Πατέρας μπορεί. Ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο, μόνο ο Πατέρας μπορεί να μας αποκαλύπτει το θέλημά Του με επίγνωση, το θέλημά Του, να μας δώσει επίγνωση του θελήματός μας, να εμπλήσει την καρδιά μας με επίγνωση του θελήματός Του. Και αυτό γίνεται μέσα στο ταμείο σου. Εκεί που μόνο εκεί αποκαλύπτεται εν το κρυπτό ο Πατέρας σου ουράνιος. Αλλά αν πας πραγματικά με επίγνωση στο όνομα του Ιησού Χριστού, ζητώντας από το Θεό να σου αποκαλύπτει, να εμπλήσει την καρδιά σου με το θέλημά Του εν πάση σοφία και πνευματική συνέση, τότε μεταμορφώνεται ο άνθρωπος, ο χριστιανός. Μπορεί τότε να περπατήσει αξίως του Κυρίου. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ότι ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει, μόνο το Ευαγγέλιο του Χριστού μας αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του Θεού για να περπατάμε από πίστη σε πίστη και δόξα σε δόξα. Δηλαδή τι σημαίνει από πίστη σε πίστη? Πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να περπατάμε μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να αυξάνεται η πίστη μας και να αυξάνεται και η παρουσία του Θεού. Είναι αυτό που πολλές φορές λένε οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Όχι μόνο στις δύσκολες στιγμές, που εκεί πια είναι έντονη η ανάγκη να μάθουμε, αλλά και στις εύκολες στιγμές της ζωής μας, επίσης είναι έντονη η ανάγκη να μάθουμε, να μαθαίνουμε. Γιατί το λάθος που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι είναι, λέμε εμείς στο Θεό τι να κάνει. Αλλά το να λέμε εμείς στο Θεό τι να κάνει, δεν κερδίζουμε τίποτα, έστω και αν το κάνει. Ενώ το θαυμάσιο είναι να πηγαίνουμε να μας λέει ο Θεός τι να κάνουμε σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Και στις όμορφες μέρες και στις δύσκολες μέρες. Και στην ευλογία και στη δοκιμασία. Τότε, όταν ο Θεός μας αποκαλύπτει, μας πλημμυρίζει, θέλει να μας πλημμυρίζει την καρδιά μας, το πνεύμα μας, με την επίγνωση του θελήματός Του, τότε θα μας δίνει και τη δύναμη, πνευματική σοφία να γνωρίζουμε και την πνευματική σύνεση να μπορούμε να περπατάμε στο θέλημά Του. Και όταν μπορούμε να περπατάμε στο θέλημά Του, τότε στην πραγματικότητα περπατάμε αξίως του Κυρίου όλων των δυνάμεων, επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων, μα είναι δυνατόν εγώ να περπατάω αξίως του περπατήματος του Κυρίου των δυνάμεων? Βέβαια,
γιατί ο Κύριος των δυνάμεων μου αποκαλύπτει το θέλημά του και ο Κύριος των δυνάμεων μου δίνει τη δύναμη να περπατάω στο θέλημά του. Και άρα περπατάω αξίως του Κυρίου των δυνάμεων. Και επειδή περπατάω αξίως του Κυρίου των δυνάμεων, σε αυτό το περπάτημα ευαρεστώ τον Θεό κατά πάντα. Και καρποφορώ. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, πόσο σοβαρό είναι να περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Δεν είναι μόνο ότι ευαρεστούμε το Θεό κατά πάντα, αλλά και καρποφορώ. Ο καρπός μου είναι μεγάλος σε κάθε έργο αγαθό. Γιατί ο Θεός έχει προετοιμάσει απ' αρχής για όλους μας έργα αγαθά να περπατήσουμε σε αυτά. Αλλά πώς να περπατάμε? Καρποφορούντες, όχι προσπερνώντας, γιατί δυστυχώς η ζωή μας, όταν δεν έχει εμπλιστεί η καρδιά μας από την επίγνωση του θελήματος του Θεού με πάσαν σοφίαν και πνευματική σύνεση, το περπάτημά μας δεν έχει καρποφορία. Περπατάμε από τα έργα τα αγαθά και δεν τα βλέπουμε. Τα προσπερνάμε, δεν τα αντιλαμβανόμεθα. Και αν μας τα δείξει ο Θεός και τα καταλάβουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Και όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, κάνουμε ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι και κάνουμε λάθος. Κάνουμε ό,τι νομίζουμε. Και έτσι, ενώ ο Θεός βλέπει ότι αυτός ο αδερφός έχει ανάγκη τη βοήθειά σου, την προσευχή σου, εσύ βλέπεις το δίπλα του και χάνεται. Δεν καρποφορείς στο έργο το αγαθό που ο Θεός έχει ετοιμάσει. Και δεν είναι μόνο το να βοηθάμε με την προσευχή μας, με οποιοδήποτε τρόπο, το κατάλληλο πρόσωπο είναι το να κάνουμε το κατάλληλο έργο. Και μάλιστα με τρόπο που να καρποφορεί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε αν ο Θεός δεν μας φανερώσει. Και όχι μόνο δεν ξέρουμε, και δεν μπορούμε αν ο Θεός δεν μας δώσει πνευματική σύνεση. Τι είμαστε δηλαδή, χριστιανοί που περπατάμε κουτουρού? Έτσι πως καταλαβαίνουμε, έτσι πως νομίζουμε, έτσι πως μας λέει η καρδιά μας. Χωρίς να ευαρεστούμε το Θεό, χωρίς να καρποφορούμε. Γι' αυτό είναι απόλυτη ανάγκη. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται για την ευλογημένη Εκκλησία, την εν Κολοσσές, για τα αδέλφια μας στις Κολοσσές, ο Θεός να εμπλήσει αυτούς με επίγνωση του θελήματος του Θεού, εν πάση σοφία και πνευματική συνέση, για να μπορούν και να ξέρουν και να μπορούν να περπατούν κατά πάντα αξίως του Κυρίου, στο θέλημα δηλαδή του Θεού, και ευαρεστούνται στο Θεό και καρποφορούνται στις πανέργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανός. Ο χριστιανός της Γραφής. Ο χριστιανός του Ευαγγελίου. Αυτός είναι. Αν δεν είμαστε έτσι, είμαστε, ξαναλέω τη λέξη αν και δεν είναι ωραία, χριστιανοί κουτουρού. Κάνουμε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι νομίζουμε και ούτε το Θεό ευαρεστούμε, ούτε καρποφορούμε στα έργα τα αγαθά που ο Θεός έχει βάλει στο δρόμο μας και ούτε αυξανόμεθα στην επίγνωση του Θεού. Τι θα πει αυξάνομαι στην επίγνωση του Θεού? Τον γνωρίζω τον Πατέρα Θεό όλο και καλύτερα, όλο και περισσότερο. Τον πλησιάζω όλο και περισσότερο. Με πλησιάζει όλο και περισσότερο. Βλέπετε πόσο διαφέρει χριστιανός από χριστιανό εάν δεν περπατάει ακριβώς, μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί στο θέλημα του Θεού, όπως το ερμηνεύει το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως
μας αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μέσα από την αποκάλυψη δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού της δικαιοσύνης του Θεού. Ένας χριστιανός χήμα πάει, έρχεται με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα το ξυπνήσει. Κάποια στιγμή ο Θεός θα του φωνάξει. Γι' αυτό όμως μας έχει δώσει το Ευαγγέλιο ο Θεός, για να το διαβάσουμε, να το μελετάμε. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Δεν λέει διάβαζε το Ευαγγέλιο, αν και λέει να αναγυνώσκει το Ευαγγέλιο, αλλά αν θέλεις να είναι η προκοπή σου φανερή σε όλους τους ανθρώπους, μελέτα το Ευαγγέλιο. Ερευνάτε τα σγραφάς. Και καταντάμε να μην το διαβάζουμε καν. Μελετάτε τις, ερευνάτε τις γραφές, μελέτα το Ευαγγέλιο, για να μένει στο Ευαγγέλιο, και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Βέβαια μπορεί τώρα να μην είναι φανερή η προκοπή του ανθρώπου ο οποίος περπατάει αξίως του Κυρίου, ευαρεστώντας το Θεό κατά πάντα, καρποφορώντας σπάνεργων αγαθών και αυξανόμενος στην επίγνωση του Θεού. Τον συστήνει ο Θεός. Τον ευλογεί ο Θεός. Κάνει τη μεγάλη διαφορά ο Θεός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τον ενδυναμώνει εν πάση δυνάμει κατά το κράτος, κατά την εξουσία της δόξης αυτού. Σε ποιο πράγμα? Στο πράγμα που έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Σε υπομονή, μακροθυμία, με χαρά. Αυτός είναι ο Θεός μας. Και θέλω να διαβάσουμε, αν το βρω, στην επιστολή προς Ρωμαίους που λέει ο Θεός μη καταφρονείς τον πλούτο της Χριστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοώντας ότι η Χριστότης του Θεού σε έφερε σε μετάνοια. Ο Θεός είναι Θεός υπομονής, Θεός μακροθυμίας και Θεός Χριστότητος. Δηλαδή χρήσιμος στη ζωή του ανθρώπου. Μακρόθυμος στη σχέση του με τον άνθρωπο. Και ιδιαιτέρως υπομονετικός, πράγμα το οποίο θέλει να είμαστε κι εμείς και μπορούμε να είμαστε κι εμείς. Ενδυναμούμενοι πάση δυνάμει Θεού, ακούτε, όχι ανάλογα με το τι χρειάζομαι, αλλά ανάλογα με τη δύναμή του μου προσφέρει. Δηλαδή εγώ χρειάζομαι 1 κιλό φασόλια και ο Θεός μου δίνει απέραντες πεδιάδες με φασολιές. Αυτός είναι ο Θεός. Δεν δίνει με βάση αυτό που ζητάς και κατά την όρασή σου χρειάζεσαι, δίνει με βάση το κράτος της δόξης αυτού. Είναι πλούσιος. Και επτόχευσε ο Χριστός για να πλουτίσει εμάς. Τι θα πει να μας πλουτίσει? Κατά πάντα, κατά το κράτος της δόξης αυτού. Πού? Στο χαρακτήρα του Θεού, υπομονή, μακροθυμία, γιατί στη ζωή, η ζωή αυτή δεν βγαίνει, αδερφοί, αν δεν μάθουμε να μακροθυμούμε και να συγχωρούμε. Δεν βγαίνει. Εάν πικραίνεται η καρδιά μας, αν θυμώνει η καρδιά μας, αν κρατάει η καρδιά μας και δεν συγχωρούμε, δεν μας συγχωρεί και ο Θεός. Και αν δεν κάνουμε υπομονή και συνεχίζουμε, ο Λόγος του Θεού λέει έχουμε χρίαν, ανάγκη από την υπομονή. Γιατί τότε μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και τότε θα απολαύσουμε την επαγγελία του Θεού που είναι ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Πώς λοιπόν θα γεμίσει, θα πλημμυρίσει η καρδιά μας με το χαρακτήρα του Θεού να είμαστε μακρόθυμοι και υπομονετική? Μόνο ενδυναμούμενοι με κάθε
δύναμη κατά το κράτος της δόξης αυτού. Δεν μπορείς να είσαι μακρόθυμος αν δεν έχεις την πλήρη δύναμη του Θεού. Και δεν μπορείς να κάνεις και υπομονή αν δεν πλημμυρίσει τη ζωή σου η δύναμη του Θεού. Δεν μπορούμε σαν άνθρωποι ούτε υπομονή να κάνουμε, ούτε συγχωρητικότητα να έχουμε. Και πότε μπορούμε? Όταν περπατούμε αξίως του Κυρίου. Και πώς περπατούμε αξίως του Κυρίου? Όπως είπαμε, για να μην τα ξαναλέμε. Και τότε μην ξεχνάμε, όταν πια θα γίνουν όλα αυτά στη ζωή μας, γιατί ο Θεός να τα κάνει, επειδή του είπαμε δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε, και επειδή μπαίνουμε στο ταμείο να καρποφορήσει το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, να ενεργηθεί, να ενεργείται το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, να πραγματοποιείται το Ευαγγέλιο στη ζωή μας, μελετώντας και μένοντας το Λόγο του Θεού, τότε μην ξεχνάμε να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό, ευχαριστούντες τον Πατέρα που μας έκανε αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν φωτί. Αυτό που περιγράφει παραπάνω είναι η μερίδα του κλήρου της κληρονομιάς των Αγίων στο φως του Θεού. Έτσι θέλει να μας κάνει ο Θεός. Έτσι θέλει να είμαστε. Αυτή είναι η μερίδα της κληρονομιάς μας. Η μερίδα της κληρονομιάς των Αγίων εν το φωτί του Θεού. Έτσι να ζούμε. Και δεν είναι δύσκολο αν και είναι αδύνατον ανθρωπίνος, αλλά είναι εύκολο εάν μέσα στο ταμείο μας πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο και ζητήσουμε από τον Παράκλητο να προσευχηθεί τον Πατέρα στο όνομα του Χριστού για να μας το χαρίσει. Και είναι η ωραιότερη προσευχή. Η ωραιότερη και πιο αποτελεσματική προσευχή που μπορούμε να κάνουμε είναι δια Πνεύματος Αγίου, γιατί όταν προσεύχεται το Πνεύμα το Άγιο για μας, ο Πατέρας γνωρίζει ότι το φρόνημα ότι κατά Θεό νικετεύει. Και όταν ζητάμε από τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας εν το ονόματι του Χριστού να προσεύχεται για μας, τότε με χαρά ο Παράκλητος προσεύχεται για μας. Όμως εμείς τι κάνουμε σαν άνθρωποι? Ξεχνάμε και το ταμείο μας μέσα στη φούρια της ζωής, της αγωνίας, της μέρημνας, των φόβων μας, της αγωνίας μας, ξεχνάμε και το ταμείο μας, και το χειρότερο απ' όλα ξεχνάμε να προσευχόμαθα δια Πνεύματος Αγίου, δηλαδή να βάζουμε τον Παράκλητο καθώς μιλάμε ξένες γλώσσες για την οικοδομή μας, να προσεύχεται για την οικοδομή μας, για μας. Και είναι ό,τι το χειρότερο μπορούμε να κάνουμε. Άσε που εκείνο που θυμόμαστε να κάνουμε μια προσευχούλα. Κύριε, ανάλαβε αυτό και κάνα έτσι. Και νομίζουμε ότι τελειώσαμε. Αλλά δεν τελειώνει ο χριστιανός προσευχόμενος έτσι. Ο Θεός θέλει να προσευχόμαστε αλλιώς. Για να τον ευαρεστούμε. Για να καρποφορούμε. Για να αυξανόμεθα στη γνωριμία μας με Αυτόν. Για να μας ενδυναμώνει. Και να είμαστε και ευγνώμονες στο Θεό. Να Τον ευχαριστούμε που μας έκανε μετόχους της μερίδος των Αγίων. Καθώς ο Θεός μας ελευθέρωσε, ο Θεός μας αναγέννησε, μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας έφερε στην εξουσία του Χριστού, στη βασιλεία του Χριστού. Σκεφτείτε, αδερφοί, είμαστε δεσμοί, φυλακισμένοι, δεμένοι κάτω από την εξουσία του σκότους. Και ήρθε ο Θεός και λέει, κάνω χάρη, ελεύθερος. Ελεύθερος. Φύγε. Γιατί επικαλέστηκε στο όνομα του Χριστού. Γιατί πίστεψε στην Ανάσταση αυτού τον οποίον εγώ απέστειλα. Και παίρνουμε αυτή την φοβερή δωρεά της ελευθερίας μας και τώρα μας ζητάει ο Θεός να μην περπατήσουμε
την ελευθερία μας κατά την άποψή μας, αλλά ελευθερωμένοι από την αμαρτία να δουλωθούμε στο Θεό ώστε να περπατάμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, να περπατάμε διδασκόμενοι από τον Χριστό. Όχι να διδάσκεις εσύ τα παιδιά σου που οφείλεις εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, αλλά να προσεύχεσαι να διδάσκει ο Χριστός τα παιδιά σου. Όχι να διδάσκεις τη γυναίκα σου ή να διδάσκεσαι από άνθρωπο, αλλά να προσεύχεσαι να διδάσκει τη γυναίκα σου ο Χριστός και να διδάσκει και σένα ο Χριστός. Να είμαστε πάντες διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου. Είναι η αδυναμία μας που προέρχεται από την άγνοιά μας, τη σοφία του Θεού, της δύναμης του Ευαγγελίου που σώζει τους πιστεύοντας. Η αδυναμία μας που δεν μελετάμε, που δεν εγκύπτουμε και δεν επιμένουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας για να ζούμε την ελευθερία. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Λόγο του, αδερφοί, να μας δίνει μόνο καλή διδαχή, πνεύμα σοφίας και πνευματική συνέσεως, για να γνωρίζουμε το θέλημά Του και για να μπορούμε να περπατάμε στο θέλημά Του. Εις αυτόν λοιπόν τον Θεό και μάλιστα τον αγαπητόν αυτού Υιόν, τον οποίον απέστειλε για μας, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών μας. Δηλαδή είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία μας. Δεν θα ξαναμαρτήσουμε βέβαια, αλλά θα παραμένουμε ελεύθεροι από τις αμαρτίες μας. Γιατί γνωρίζουμε ότι ο χριστιανός έχει ένα ωραίο δρόμο, εξομολόγηση και μετάνοια, ώστε να συγχωρούνται οι αμαρτίες του, αφού όμως προηγουμένως συγχωρεί τις αμαρτίες των άλλων. Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, μας διδάσκει ο Χριστός, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Γιατί αν δεν αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, ούτε ο Θεός θα κάνει άφεση των αμαρτιών. Και ποιος μας το διδάσκει αυτό? Το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο διδάσκαλός μας, ο Χριστός. Θέλεις να απολαμβάνεις πραγματικά την απολύτρωση, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών με το αίμα του Χριστού? Συγχώρεσε με όλη σου την καρδιά και προσευχή σου να τον ευλογήσει, να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από σένα. Θα το πω μια φορά ακόμη, αδερφοί, αλλά είναι τόσο σημαντικό, έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Κάποτε ένας αδερφός με αδίκησε πάρα πολύ και δεν μπορούσα να το συγχωρήσω. Πολύ καλός αδερφός. Δεν κατάλαβε και δεν μπορούσα να το συγχωρήσω και προσευχόμουν. Μήνες, όχι ώρες, ούτε μέρες, μήνες. Θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έκανε. Και μετά από πολύ καιρό ελευθερώθηκε η καρδιά μου. Θεώρησα ότι το συγχώρεσα και πήγα με χαρά στον Κύριο και του είπα: Θεέ μου, τον αγαπώ, το συγχώρεσα, ευλόγησέ τον πολύ. Και ενώ ήμουν απόλυτα ήσυχος, ακούω τη φωνή του Θεού και μου λέει να τον ευλογήσω πιο πολύ από σένα. Και εκεί έπαθα σοκ. Σηκώθηκα και γύρναγα γύρω γύρω το δωμάτιο, μόνος μου ήμουνα. Όχι και πιο πολύ από μένα. Δεν μπορούσε να το χωρέσει η καρδιά μου. Πιο πολύ από μένα. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον άλλον, είμαστε ανόητοι. Και ξανακάθισα και ξανααρχίσα τον αγώνα. Στην αρχή δεν έβγαινε η προσευχή μου.
«Κύριε, ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα», όχι και πιο πολύ από μένα, έλεγε η καρδιά μου. «Κύριε, ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα», όχι και πιο πολύ από μένα, έλεγε η λογική μου. Δεν είναι εύκολος αγώνας, αδερφοί. Είναι αγώνας. Στον οικόντα όμως θέλω δώσει, λέγει ο Θεός, να φάει από το μάνα του ουρανού. Πέρασαν πάλι μέρες, όχι τόσες πολλές όπως την πρώτη φορά, και τελικά κατάλαβα ότι όχι μόνο είναι ανάγκη, επειδή είναι το θέλημα του Θεού, αλλά είναι ανάγκη και πρέπει να γίνει το θέλημα το δικό μου αυτό. Πραγματικά, γιατί ποιον ζητάς να ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από σένα? Το γιο σου, την κόρη σου. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχει μια ιδιαίτερη αγάπη. Αυτή την ιδιαίτερη αγάπη θέλει ο Θεός από μας να έχουμε στα αδέλφια μας. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν γίνεται ανθρώπινα. Αλλά είναι γραμμένο ότι η αγάπη του Θεού Πατρός είναι και χυμένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Άρα πάλι στο ταμείο, πάλι με προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, πάλι στο όνομα του Χριστού, Πατέρα, γέμισε την καρδιά μου με τη δική σου την αγάπη. Και το έκανε ο Θεός. Και έμαθα, δεν λέω μεγάλη κουβέντα γιατί η καρδιά μας είναι ανάποδη. Σήμερα είπα η καρδιά μου είναι απατεώνας, ψεύτης, με κοροϊδεύει. Τώρα όμως έγινε πιο εύκολο να προσεύχομαι για τον άλλον, να τον ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από μένα. Αλλά δεν έγινε τόσο εύκολο που να είμαι βέβαιος ότι πάντα μπορώ. Πάντα χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού. Πάντα χρειαζόμαστε την προσευχή δια Πνεύματος Αγίου, ώστε ελεύθεροι από τις αμαρτίες μας να μοιάσουμε και να γίνουμε η εικόνα του Χριστού. Όπως ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του Αοράτου, έτσι θέλει και εμείς να γίνουμε η εικόνα του Ιησού Χριστού. Όπως ο Θεός απέστειλε τον Χριστό, έτσι και ο Χριστός αποστέλει μας. Και ποιος είναι ο Χριστός? Ως της εικόν είναι η εικόν του Θεού του Αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Δηλαδή αυτός γεννήθηκε από το Θεό, και θα δούμε τι είναι, πριν από οποιοδήποτε κτίσμα. Πριν να δημιουργήσει οτιδήποτε ο Θεός. Γι' αυτό λέει, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός εξηγεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τι σημαίνει εγεννήθη, γιατί ποτέ δεν έπαψε ο Θεός να είναι χωρίς τον Υιόν Του μέσα Του και χωρίς το Πνεύμα Του το Άγιο. Και λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, τώρα εγνώρισαν οι μαθητές μου, όταν προσεύχεται για τους μαθητές Του, ότι πάντα όσο μου έδωκας από σένα είναι, διότι τους λόγους τους οποίους μου έδωκας έδωκα εις αυτούς, και αυτοί εδέχθησαν και εγνώρισαν αληθώς ότι παρά σου εξήλθον και απέστειλαν και απίστευσαν ότι εσύ με απέστειλες. Κάποια στιγμή εξήλθε ο Λόγος του Θεού από τον Πατέρα, καθώς είπε εν αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως. Ο Χριστός λοιπόν είναι πρωτότοκος πάσης κτήσεως, γιατί είναι γεννηθείς και όχι ποιηθείς, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως. Υιός Θεού εξήλθε εκ του Πατρός, εγεννήθη εκ του Πατρός πριν από οποιοδήποτε κτίσμα δημιουργηθεί. Γιατί? Επειδή δια του Ιησού Χριστού εκτίστησαν τα πάντα, και τα εν της ουρανής και τα επί της γης, και τα αόρατα και τα ορατά, και οι θρόνοι πνευματικοί, και οι κυριότητες, και οι αρχές και εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού έγιναν και χάριν αυτού έγιναν.
Δεν είναι ο δημιουργός. Ο δημιουργός είναι ο Θεός. Αλλά τα δημιούργησε διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Όταν εξήλθε ο Λόγος εκ του στόματος αυτού. Και αυτός είναι προπάντων. Και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τονίσουμε ότι ο Χριστός τον ενστήθη, είπε «Σε με δόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη». Πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη έχει δοθεί από τον Πατέρα στον Ανεστημένο Ιησού τον Ναζωραίο, τον οποίο κατέστησε Κύριο και μπροστά του θα κλείνει πανγόνια επουρανίων επιγείων και κατακτονίων. Να ξέρουμε σε ποια εκκλησία μας πρόσθεσε ο Χριστός. Στην εκκλησία που έχει την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη, γιατί κεφαλή της είναι αυτός στον οποίον εδόθη η απόλυτος εξουσία στον ουρανό και στη γη, αφενός μεν, αφετέρου στην εκκλησία που η δύναμή της δεν είναι από άλλη πηγή παρά μόνο από το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμή της είναι ο παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που είναι ο Κύριος, και η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Ιησούς Χριστός, στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο διάβολος να αποκαλύψει τον Αντίχριστο, γιατί υπάρχει ο κατέχων τώρα. Και τι θα πει κατέχων? Αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία, την απόλυτη κατοχή. Και δεν μπορεί ο διάβολος, είναι νικημένος. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, που θέλει να αποκαλύψει τον Αντίχριστο. Θέλει να τον υψώσει, θέλει να κατ' ενέργεια του σατανά θα έλθει. Αλλά δεν μπορεί. Μέχρι να εκβληθεί εκ μέσου ο κατέχων τώρα. Και όταν εκβληθεί εκ μέσου η Εκκλησία με την αρπαγίδια του Ιησού Χριστού, τότε οι αμαρτίες θα φτάσουν, οι ανομίες θα φτάσουν στο πλήρες και θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος στον εαυτού καιρό. Είμαστε μακάριοι, γιατί είμαστε μέλος του σώματος του Χριστού. Είμαστε μέλος αυτής της Εκκλησίας που κεφαλή είναι ο Χριστός και δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο, και εμείς μέλη αλλήλων. Είσαι μακάριος, αδερφέ, που σε πρόσθεσε ο Χριστός σε αυτή την Εκκλησία, την Εκκλησία του Θεού. Είσαι μακάριος. Μόνο η εντολή του Χριστού είναι να ορθοτομούμε το λόγο της αληθείας, να ορθοποδούμε στο λόγο της αληθείας και να υποτασσόμεθα στο λόγο της αληθείας. Αμήν.